Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι λοιπόν, το ΝΑΤΟ αισθάνεται απειλή και συγκεντρώνει τις δυνάμεις του. Συγκεκριμένα την απειλή του Πούτιν των ρωσικών στρατευμάτων. Θα ξεκινήσει λοιπόν όντω τη μεγαλύτερη στρατιωτική του άσκηση εδώ και δεκαετία στην επόμενη εβδομάδα, με περίπου 90.000 στρατιώτε οι οποίοι θα συμμετάσχουν στι ασκήσει Steadfast Defender 2024. Θα διαρκέσουν έω και το Μάιο και όλα αυτά σύμφωνα με τι επίσημε δηλώσει του ανώτατου διοικητή τη Συμμαχία. Στόχο τώρα τη Συμμαχία είναι να δείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί όλη της την επικράτεια μέχρι τα σύνορά της με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τα νέα της αμυντικά σχέδια, σύμφωνα με τα νέα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, η κύρια αντίπαλή της είναι η Ρωσία και οι τρομοκρατικές και... οργανώσεις. Βέβαια να σου πω ότι ε, το ΝΑΤΟ δεν ανέφερε ονομαστικά την Ρωσία. Στην ανακοίνωσή της, αλλά σε, ένα, αλλά σε ένα από τα κορυφαία στρατηγικά της έγγραφα, προσδιορίζει τη Ρωσία ως τη πιο σημαντική και άμεση, άμεση απειλή για την ασφάλεια των μελών της συμμαχίας. Ε, οι ασκήσεις λοιπόν, που ονομάζονται, όπως είπαμε, «Steadfast Defender 24», θα δείξουν ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να διεξάγει και να διατηρεί έτσι, περίπλοκες επιχειρήσεις πολλαπλών τομέων για αρκετούς μήνες σε χιλιάδες χιλιόμετρα από τον ψηλό βορρά έως και την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη ε, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Αναφέραμε λοιπόν 90.000 στρατιώτες, για να, δεν είναι μόνο αυτό. Για να δούμε λίγο όμως, να δούμε το μέγεθος πραγματικά των, των ασκήσεων και πόσο σημαντικές είναι, γιατί ε, το 1988 σε παρόμοιες στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά επί, επί ψυχρού πολέμου, γιατί το τείχος του Βερολίνου έπεσε ε, δύο χρόνια αργότερα, είχαν να μετάσχει 125.000 στρατιώτες. Ενώ η τελευταία πολύ μεγάλη, πολυήμερη, πολυβδόμαδη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ έγινε το 2018, και εκεί μετήχαν 50.000 άνθρωποι. Στρατιώτε, είτε ήταν ναύτε, είτε αεροπόροι και ούτω καθεξή. 90.000 είναι σαφώ ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Έτσι μπορεί να μα ακούγεται, εντάξει, 90.000 τι είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Και, και, και αν, πλέον. Και αν, ναι, για πε. Και επιπλέον πάνω από 50 πλοία, πάνω από 80 μαχητικά αεροσκάφη, εκ των οποίων κάποια θα είναι ελικόπτερα και ντρόουνς, περισσότερα από 1.008 οχήματα μάχης, εξ αυτών 133 τάγκς και 533 οχήματα μάχης πεζικού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα μεγέθη είναι πολύ σημαντικά και πολύ μεγάλα. Ναι. Και τώρα υπάρχουν και κάποια ανησυχητικά στοιχεία. Για να τα δούμε Σύμφωνα αυτά. λοιπόν με εμπειρογνώμονε, οι ρωσικέ δυνάμει θα μπορούσαν ενδεχομένω να αποκόψουν και τη Βαλτική από την Πολωνία μέσω του χάσματο Σουβάλκι, που εδώ και καιρό θεωρείται ευάλωτο σημείο του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό, και λοιπόν, γι αυτό λοιπόν το βλέπουμε έτσι να θωρακίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, είναι απλό. Ναι, για να δούμε τι, τι είναι, είναι το... αυτό το αυτό, πέρασμα σου βάζει, έτσι, γιατί ε, Πρέπει να δείξουμε χάρτη για να γίνει κατανοητό πρώτον. Και δεύτερον, να, να δούμε ακριβώ ποιο είναι ο κίνδυνο ε, τον οποίο φοβούνται οι δυτικοί. Λοιπόν, ε, να δείξουμε από τη μία πλευρά είναι το Καλίνικραντ. Αυτό είναι ο θύλακα ο ρωσικό. Θα μα τα πει εσύ καλύτερα, Ναι. Λοιπόν, πού έχει παρουσία. Το, τα, που έχουν παρουσία τα ρωσικά στρατεύματα, Λευκορωσία Ρωσία και στο Καλίνιγκρατ και βλέπουμε λοιπόν και την παρουσία ε, των δυνάμεων της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, Λετωνία, Λιθουανία και Πολωνία. Και βλέπουν λοιπόν ένα σημείο ανάμεσα στην ε, Πολωνία και την Λιθουανία, αυτό λοιπόν το κενό, αυτό το πέρασμα, διάδρομος άνοιγμα όπως, ναι, όπως ε, πρέπει, προτιμάτε, το άνοιγμα Σουβάλκι αποτελείται από δύο κάθετου αυτοκινητόδρομου που συνδέουν κόστα, κυρίε και κύριοι, την Πολωνία με την Λιθουανία και έναν δρόμο με δύο παρακλάθια που απλώνεται παράλληλα του ανοίγματο. Ταυτόχρονα, όμω, το άνοιγμα Σουβάλκι είναι και το πιο ευάλωτο σημείο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη σε μια ενδεχόμενη σύραξη με τη Ρωσία. Γιατί βλέπουμε ε, ακριβώς απέναντι να, στέκε, να στέκονται δύο σημεία που υπάρχουν... που υπάρχει παρουσία του ρωσικού στρατού. Ναι, και μπορεί να αυξηθεί μάλιστα και σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο Καλίνι, το Καλίνιγκρατ είναι ένα θύλακα ο οποίο ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Λευκορωσία, ναι, με ένα ανεξάρτητο κράτο, αλλά δορυφόρο επί τη ουσία τη Ρωσία. Οι γερμανικέ δυνάμει και οι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε φοβούνται πολύ το ενδεχόμενο να, να αναπτυχθεί μεγάλο εύρος στρατιωτικών δυνάμεων από την πλευρά της στη Ρωσία στη Λευκορωσία και ειδικά εκεί στη Μύτη όπου βρίσκεται και το κενό, το πέρασμα αυτό Σουβάλκι και προφανώς είναι ένας, μια χίλιο πτέρνα επί της ουσίας, να το πούμε έτσι απλά για, για το ΝΑΤΟ και οι στρατιωτικές ασκήσεις οι τι οποίε κάνει το ΝΑΤΟ, θα είναι και σε αυτό το, το σημείο για να δείξει πυγμή, να δείξει ισχύ, να δείξει ότι. ή να, μάλλον να κλείσει ενδεχομένω οποιαδήποτε απειλητική διάθεση μπορεί να έχουν οι Ρώσοι και για να κάνουν οτιδήποτε. Γιατί εκεί. είναι τόσο σημαντικό αυτό, δηλαδή να κλείσει και να δείξει την ισχύ τη εκεί mm. η Ρωσία, Γιατί ε, αυτοί οι δύο αυτοκινητόδρομοι που αναφέραμε προηγουμένω, Κώστα, ανάμεσα σε Πολωνία και Λιθουανία, είναι οι μόνοι χερσαίοι δρόμοι μέσω των οποίων μπορεί το ΝΑΤΟ να συνδράμει τι βαλτικέ χώρε σε περίπτωση που υπά... δε, δεχθούν, μια, μια, επίθεση. Λοιπόν, Σάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τι πληροφορίε. Λοιπόν, ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα ε, αυτή η πολύ μεγάλη στρατιωτική, μάλλον οι πολύ μεγάλε στρατιωτικέ ασκήσει που θα κρατήσουν αρκετό καιρό και να δούμε ενδεχομένω ποια θα είναι και η απάντηση των Ρώσων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.